Πριν όμως μιλήσουμε με τον ίδιο γι' αυτό, θα ήθελα να πείτε εσείς πώς σας φάνηκε αυτή η μετακίνηση του κ. Αντώναρου. Εγώ είναι αλήθεια ότι εξεπλάγην και νομίζω ότι ένα πρόβλημα έχω, θα το πω ευθέως στον αγαπητό κύριο Αντώναρο και θα απαντήσει προφανώς, αλλά έχω μία αίσθηση ότι ο Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος χωρίς μοραλιτέ, που λένε οι φίλοι μας οι Γάλλοι. Δεν έχει, δηλαδή δεν τον νοιάζει, ξεπετάει τους ανθρώπους, τους στίβει. Το έχει κάνει στο παρελθόν. Τους χρησιμοποιεί δηλαδή και τους στείλει. Ναι, δηλαδή αν τον συμφέρουν, τους περνάει στο κομπολόι του. Ο κ. Τσίπρας προσωπικά. Ναι. Όχι, δηλαδή, πολιτική γενικώς. Είναι αμοράλ τύπος που λένε στην πιάτσα. Ναι. Ο κ. Αντώνος έχει δεν τον νοιάζει. Από την ηλεκτρική καρέκλα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Δεν λέμε πάντοτε ότι η πολιτική είναι ένα πολύ σκληρό σπόρο που δεν αναγνωρίζει φιλίες, δεν αναγνωρίζει συναισθήματα, αισθήματα, σχέσεις. Αυτό δεν λέμε. Όχι, κακώς το λέμε. Η πολιτική έχει βεβαίως έναν τρόπο να γίνεται και έχει μια σκληρότητα. Δεν λέω ότι δεν έχει, αλλά η πολιτική με όμικρον γιώτα. Άρα λέτε το ίδιο θα συμβεί και με τον κύριο Αντώναρο, πιστεύετε? Δεν ξέρω. Θα το συμβεί και του εύχομαι να μην του συμβεί του ιδίου. Αλλά το έχει αποδείξει ότι θέλει ο Τσίπρας, χρειάζεται πιστόλια. Ναι. Γι' αυτό και, όλα τα κόμματα χρειάζονται. Γι' αυτό και επιλέγει. Συμφωνώ σε αυτό, αλλά ο Τσίπρας είναι ξεδιάντροπος αυτή την ιστορία. Πώς δηλαδή, λέτε, να πάρει το Μυθριδάτη, να ξαναφέρει πίσω τον Πολάκη, να κάνει όλες αυτές τις κινήσεις που κάνει. Δεν έφυγε ποτέ. Α, εσύ δεν το πίστεψες ποτέ? Όχι, βέβαια. Φαντάζομαι ούτε και εγώ το πίστεψα μεταξύ μας, αλλά πολλοί άλλοι, κυρίως μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, είπαν: «Οκ, τουλάχιστον σοβαρεύτηκε και είπε του Πολάκη». Πάμε να μας πει ο κύριος Αντώναρος πώς αποφάσισε αυτή τη μετακίνηση. Θα απαντήσετε σε αυτό, βέβαια. Γιατί υπάρχει κι άλλο ένα σχόλιο που αφορά στην υποψηφιότητά σας. Ένα γενικό σχόλιο που αφορά στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, ότι κάποιες από τις υποψηφιότητες, για να το μεταφέρω σωστά, προκαλούν και γέλιο, είναι και λίγο Λούμπεν. Κοιτάξτε. Όπως είπε ο κ. Εγώ θα αρχίσω από το Λούμπεν. Χαίρομαι που το λέτε. Εγώ είμαι γερμανομαθής. Η λέξη Λούμπεν σημαίνει κουρέλια στα γερμανικά. Λούμπεν. Έτσι. Είναι μια λέξη που προέρχεται από την αριστερή ιδεολογία και την φρασιολογία. Και εμένα μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση, το είπα και δημόσια. Εγώ δεν αισθάνομαι βεβαίως ότι αναφερόταν σε μένα ο κύριος Μητσοτάκης. Έχει και ένα πρόβλημα διατύπωσης ορισμένων όρων. Τα γερμανικά του είναι καλά του. Ναι, αλλά έχει στα ελληνικά προφανώς τι σημαίνει το καθένα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είπα ότι εμένα μου προκαλεί έκπληξη το ότι ένας πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος έχει κυβερνήσει 4 χρόνια, εκλεγμένος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, χρησιμοποιεί έτσι απαξιωτικό και υποτιμητικό λόγο, λέξεις. Εσείς αισθάνεστε ότι σας χρησιμοποιεί ο κύριος Τσίπρας, όπως λέει ο Πάμπης? Όχι, το από αυτό, κύριε οικονόμου, πρώτα. Και ενώ έχει πάει σε σπουδαίες σχολές, δεν ξέρει ότι τα δημόσια πρόσωπα δεν αναφέρονται στους συμπολίτες τους. Προφανώς τους θεωρεί υπηκόους του ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Δεν αναφέρονται στους συμπολίτες τους με τέτοιους υποτιμητικούς ρόλους, ειδικά όταν ασκούν το δικαίωμα το οποίο έχουν από το Σύνταγμα να είναι υποψήφιοι. Έτσι. Και επειδή ο κύριος Μητσοτάκης έχει στις τάξεις τους, και βεβαίως ξέρω τον εδώ συγκαθήμενο, τον παρακαθήμενο κύριο Παπαδημητρίου, έχει στις τάξεις του πολλά ύποπτα στοιχεία, με τα οποία βεβαίως. Ανθρώπους οι οποίοι είναι εμπλεγμένοι σε λαμογές, ύποπτες ιστορίες, βεβαίως. Είναι αυτοί. Σε ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από την άκρα δεξιά, με τους οποίους εμείς παλιά στη Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμαλή δεν κάναμε την παραμικρή κουβέντα. Σιγά σιγά θα μας μπερδέψετε. Είστε Νέα Δημοκρατία τώρα, είστε εσείς. Παλιά εμείς στη Νέα Δημοκρατία. Στη Νέα Δημοκρατία στην οποία εγώ ανήκω από το 1976 και ευτυχώς με διέγραψε ο Μητσοτάκης. Ένα λεπτό. Άρα δεν ανήκετε πια. Άρα είσαστε δεξιός πολιτικός. Εγώ του κέντρου. Okay. Εγώ είμαι πάντα κεντρός του μεσαίου χώρου. Και πώς βρεθήκατε στην αριστερά? Είσαστε στη δεξιά και βρεθήκατε στην αριστερά. Ποια αριστερά? Δεν είναι αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολυσυλλεκτικό κόμμα, μεγάλο κόμμα που εκτείνεται στο κέντρο. Δεν το έχουμε καταλάβει. Νομίζουμε λοιπόν ότι 35%, 36% των ανθρώπων είναι αριστερά. Εμείς λέμε τέτοια πράγματα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν. Άρα κεντρό κόμμα λέτε εδώ, ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ λέω ότι είναι ένα κόμμα το οποίο εκτείνεται. Με συγχωρείτε, το Πασόκ πώς θα το αποκαλείτε? Κέντρο αριστερά. Εσείς το είπατε πολυφάδι, αλλά το πήρατε πίσω. Όχι, δεν είπα. Και διορθώνω τον εαυτό μου. Δεν έχω καμία δυσκολία να διορθώσω τον εαυτό μου και να πω ότι αναφερόμουν σε ποσοτικό μέγεθος, με την έννοια ότι το Πασόκ είναι ένα αμφισβήτητα ιστορικό κόμμα, του οποίου ο ιδρυτής, ηγέτης Ανδρέας Παπανδρέου, παράλληλα. Έτσι, με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, είναι αυτοί που στέριωσαν, εδραίωσαν τη δημοκρατία και μας πήγαν κύριε μπροστά. Κύριε Αντώναρε, τώρα ένα λεπτό. Εσείς αισθάνεστε... Αλλά όχι, με συγχωρείτε, θα πω και αυτό που είπε. Ναι, εγώ αντιθέτως, δεν ξέρω πόσο εάν έχει συναντήσει ποτέ ο κ. Παπαδημητρίου τον κύριο Τσίπρα. Εγώ τον έχω συναντήσει πάρα πολλές φορές. Ξέρω τον άνθρωπο
Ξέρω την προσωπικότητα, πολύ πριν γίνει πολύ γνωστός. Ήμασταν εκπρόσωποι και οι δύο, έτσι. Και εκτιμώ ιδιαίτερα αντιθέτως τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεται πολύ ανθρώπινα και όχι με τρόπο ο οποίος είναι υποτιμητικός όλους τους ανθρώπους της κοινωνίας. Αυτό πότε το καταλάβατε, κύριε Αντώνη? Το λέω γιατί... Αυτό τώρα και εγώ... ένα λεπτό, εμένα τώρα είναι δύσκολο να κάνω τον βουλευτή, γιατί το δημοσιογράφος υπερτήρη, δηλαδή τον συναντούσατε και όταν ήσασταν εκπρόσωπος του Καραμαλή? Όχι, βεβαίως. Τον συνάντησα όμως εδώ, σε αυτό το στούντιο, την Παρασκευή... Κοινωνικά, περιμένετε. Δηλαδή. Κοινωνικά. Την Παρασκευή του 2007, δύο μέρες πριν από τις εκλογές, εγώ ήμουν εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ήταν ο Γιάννης Ραγκούσης εδώ ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟ, η Σία Κοσιόνη έκανε την εκπομπή και ήταν και ο Τσίπρας, ο οποίος ήρθε μάλιστα και 5-6 λεπτά καθυστερημένος για την τελευταία εκπομπή πριν από τις εκλογές. Αυτή δεν ήταν η κοινωνική συναστροφή, κύριε Ραγκούση. Συναντηθήκαμε λοιπόν πολλές άλλες φορές. Εγώ θέλω να επιμείνω λίγο στην πολιτική μετακίνηση, γιατί θυμόμαστε και παλιότερες δηλώσεις σας και θα έλεγα να τη δούμε κιόλας αυτή τη δήλωση. Είχατε ερωτηθεί κάποια στιγμή, λίγο πριν τις εκλογές του 19, εάν συμμετείχατε σε μια προσπάθεια υπονόμευσης του Μητσοτάκη τότε. Σας είχε ρωτήσει ο Σεραφείμ Κοτρότσος. Για πάμε να ακούσουμε τι απαντήσατε. Έχω ακούσει τα πιο απίθανα πράγματα σχετικά με τις παρεμβάσεις μου το τελευταίο διάστημα. Μέχρι και το ότι, και ξέρετε, αυτό μόνο γέλιο μου προκαλεί, αν δεν ήταν φοβερά δυσφημιστικό, όχι για άλλο λόγο, αλλά γι' αυτό που θα σας πω, ότι είμαι όψιμος Σιριζαίος. Και εγώ σέβομαι κάθε άνθρωπο ο οποίος ανήκει σε ένα κόμμα και ο καθένας έχει το δικαίωμα να ανήκει όπου θέλει. Μάλιστα, θα πει ότι το θεωρείτε ότι προκαλεί γέλιο ότι είστε όψιμος Σιριζαίος. Τώρα γίνεται κανονικός Σιριζαίος. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν θεωρείτε ότι είστε Σιριζαίος? Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου, εγώ συνεργάζομαι συνειδητά με το ΣΥΡΙΖΑ. Υποστηρίζω απολύτως αυτή την προσπάθεια και είμαι βέβαιος ότι θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις για να κερδίσουμε τις εκλογές. Ξέρετε, η λέξη Σιριζαίος. Άρα λέτε ότι στην επιλογή που έχει ένας πολιτικός, ο οποίος ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος στην δεξιά, στη Νέα Δημοκρατία, στην κεντροδεξιά. Πώς αποκαλούσαμε, κύριε Παυλόπουλε, τότε? Ο Καραμαλής χρησιμοποίησε ποτέ τον όρο δεξιά? Το μεσαίο χώρο. Το μεσαίο χώρο. Αυτό το χώρο εκπροσωπούσα και αυτό το χώρο. Το μεσαίο χώρο τον εκπροσωπεί ο κύριος Τσίπρας, όχι ο κύριος Μητσοτάκης. Πώς είπατε? Το μεσαίο χώρο. Ο κύριος Μητσοτάκης, που υπηρετούσατε κι εσείς κάποτε. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος με τρεις ακροδεξιούς υπουργούς, με τους οποίους εμείς τότε είχαμε πει την άνοιξη του 2009, εγώ ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν συνομιλούμε. Αυτά είναι άκρα. Τρεις υπουργοί σε κέρια υπουργεία. Αυτοί οι άνθρωποι είναι μεσαίος χώρος. Άρα λοιπόν... Οι άνθρωποι, οι ουρανοκατέβατοι στην πολιτική που έχει στο περιβάλλον το κύριο Μητσοτάκη είναι μεσαίο χώρο. Ο νεοφιλελευθερισμό με την ιδιωτικοποίηση τη ΔΕΗ. Μα αν έχει καταλάβει κάποιο το μεσαίο χώρο. Ο μεσαίο χώρο αυτή τη στιγμή. Ο μεσαίο χώρο αυτή τη στιγμή, το κέντρο που λέμε, έχει καταληφθεί πλήρω από το Μητσοτάκη? Όχι. Αυτό λένε όλε οι αναλύσει. Φεύγουν μαζικά οι άνθρωποι. Περιμένετε το βράδυ των εκλογών. Φεύγουν μαζικά οι άνθρωποι. Την Νέα Δημοκρατία μα πούμε τι γίνεται. Που έρχονται, όσοι έρχονται και μας μιλούν. Δημοσκόπηση δεν το δείχνουν αυτό που λέτε. Πώς είπατε? Καμία δημοσκόπηση δεν το δείχνει αυτό που λέτε. Διαβάσατε τη δημοσκόπηση σήμερα το πρωί της αυτοδιοίκησης για το Δήμο των Αθηνών? Δημοσκόπηση της αυτοδιοίκησης? Ναι. Όχι, που έγινε. Εγώ διαβάζω τις μεγάλες δημοσκοπήσεις όλων των εταιριών. Ο κόσμος φεύγει. Θα περιμένουμε 21η Μαΐου, βράδυ. Τώρα και να ρωτήσω κάτι που μπορεί να μην είναι πολύ ευγενικό. Αμέσως, κύριε Παπαδημητρίου, θα απαντήσετε. Όχι, να απαντήσω. Πρέπει να κάνουμε και πολιτική συζήτηση πρωτίστως για τις εκλογές. Θα το ρωτήσω και το λέω εκ των προτέρων. Μπορεί να μην ακούσει πολύ ευγενικό, όμως θα το ρωτήσω γιατί το συζητάει ο κόσμος. Λένε δηλαδή ότι όλη σας και η πικρία. Και η επιλογή, το κριτήριο της επιλογής ήταν ευκαιριακό και έχει ως αφετηρία το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης δεν σας θέλει. Μα κοιτάξτε, εγώ δεν τον θέλω. Ότι δεν στην Νέα Δημοκρατία και ψάξατε να βρείτε μια άλλη πολιτική στέγη. Στο Πασόκ είδατε ότι δεν έχει μεγάλες προοπτικές και πήγατε στο άλλο μεγάλο κόμμα. Το λέω έτσι γιατί προφανώς το έχετε διαβάσει, το έχουν διατυπώσει, να το απαντήσετε. Το λέτε πάρα πολύ ωραία και είναι πάρα πολύ καλοδεχούμενο από μένα αυτό για να απαντήσω. Το Μητσοτάκη, ξέρετε, εγώ έχω την ευκαιρία, δυστυχία, όπως θέλετε, πες το, να το γνωρίζω από την κοινή μας διαδρομή. Μπήκαμε και οι δύο το 2004 στην πολιτική. Λοιπόν, τον ξέρω καλά. Έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό με συγκεκριμένες ομάδες της Βουλής. Και ξέρω ακριβώς και τι χαρακτήρας είναι και τι σκέφτεται και πόσο μπορεί να πλησιάσει, κατά τη γνώμη μου, ή να μην πλησιάσει, κατά τη γνώμη μου, την κοινωνία.
Εγώ δεν άρχισα να κριτικάρω το Μητσοτάκη, του οποίου δεν ήμουν υποστηρικτής στην υποψηφιότητα, έτσι ξεκάθαρα πράγματα. Ναι, ναι. Είναι γνωστά αυτά, δημόσια. Ναι. Εγώ δεν άρχισα να τον κριτικάρω όταν έγινε πρωθυπουργός. Άρχισα να τον κριτικάρω όταν έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Από πριν, αυτό με διέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία, ευτυχώς και τον ευχαριστώ, γιατί με απελευθέρωσε πλήρως από μια κομματική. Αλλά διαγράφονται και οι ιδέες μαζί. Πώς? Μένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Πώς ένας άνθρωπος που είναι σε μια παράταξη που είναι στο δεξιό φάσμα, αν φτιάξουμε το φάσμα, δεξιά είναι η Νέα Δημοκρατία. Στο κέντρο είναι και αριστερά. Δεξιά. Στο κέντρο και δεξιά. Κέντρο και δεξιά. Ναι. Μάλιστα. Κέντρο και δεξιά. Κεντρός πολιτικός χαρακτηρίζει το Μητσοτάκης. Και εσείς τώρα που ήσασταν σε αυτό το χώρο, πήγατε αριστερά όπου η αριστερά έχει μαζέψει. Από Πολάκη, που δεν το λες μεσαίο χώρο, μέχρι Ανέλ, που τους λες αυτό που είπατε πριν άκρα. Άρα πώς χωράτε εσείς λοιπόν, μέσα αυτό. Δεν θεωρώ όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει ή τα περισσότερα κόμματα που έχουν κυβερνήσει ακραία κόμματα. Έτσι, είναι κόμματα του συνταγματικού τόξου, πρώτον. Δεύτερον, εγώ λοιπόν το Μητσοτάκη άρχισα να επισημαίνω πράγματα μόλις εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και άρχισε να κάνει διάφορα πράγματα. Δεν είχα κανένα ενδιαφέρον να είμαι υποψήφιος. Είχα τηλεφωνήσει στις αρχές του 2000, την τελευταία μέρα του 2014, όταν προκηρύχθηκαν οι εκλογές, στον τότε γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Παπαμίκο και του είπα δεν θέλω να είμαι υποψήφιος. Ναι, αλλά πάτε τελεία και συνέλεγα. Πάτε με αυτούς που αποκαλούσατε άκρα. Μπορούμε Κόκαλης, να μιλήσει και ο Παπαχριστόπουλος. Εσείς τους αποκαλείτε άκρα. Εσείς τους είχατε πει. Εγώ δεν έχω ποτέ αποκαλέσει τους ανθρώπους άκρα. Δεν είναι και μεσαίος χώρος τώρα αυτή. Μα με συγχωρείτε. Η Ανέλ ήταν μεσαίος χώρος. Ο κύριος Καμένος που μας παρακολουθεί θα βγάλει κατήλες ο άνθρωπος. Άμα το πεις μεσαίο χώρο θα καμένο. Λέω τρεις υπουργούς οι οποίοι κάνουν κουμάντο. Ναι. Ανθρώπους με τσεκούρια δεν έχει. Τσεκούρια τώρα εντάξει. Ανθρώπους με τσεκούρια. Ανθρώπους επικεφαλής. 10 φορές εξελέγησαν. Τους έχει αλλάξει τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα. Με μεγάλα ποσοστά. Γιατί δεν τα ήξερα αυτά που λέτε κοινωνία. Άρα τους έκρινε. Για πάμε τώρα στα πολιτικά. Εδώ κύριε Παπαδημητρίου λέει κάτι. Καθίστε. Πρώτα απ' όλα σήμερα χρειάζεται ηρεμία. Είναι Μεγάλη Πέμπτη, είναι η μέρα του Ιούδα. Πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι. Σας συμβουλεύω να πάτε και στην εκκλησία. Είναι πολύ ωραία. Πήγαινα γιατί πάρα πολύ συχνά στην εκκλησία. Δεν χρειάζομαι τις συμβουλές σας. Α, ωραία. Τον Ιούδα άρα γιατί τον λέτε. Λέτε γιατί σήμερα είναι η μέρα. Μοιάζει ο κύριος Αντώναρης με τον Ιούδα. Σήμερα είναι η μέρα. Ως προδοσία. Αλλά εγώ κύριε Αντώναρη, είμαι την αλήθεια. Αν δεν είχατε πρώτος ξεκινήσει να είστε ευρυστικός, δεν θα έλεγα τίποτε. Αλλά θα προσπαθήσω να μην είμαι εγώ ευρυστικός. Αλλά επειδή δεν μπορείτε να διαψεύσετε ότι δεν έχετε καν μιλήσει στο τηλέφωνο τα τελευταία χρόνια, 3, ίσως και παραπάνω, με τον Καραμαλή, να εμφανίσετε να λέστε εμείς οι Καραμαλικοί. Εγώ δεν είπα αυτή και τη λέξη. Πουλάτε, είπα οι άνθρωποι πουλάτε του μεσαίου χώρου. Πουλάτε, εμείς με τον Καραμαλή εγώ κάναμε δεν, έτσι. Είπα ότι ο Καραμαλής. Όταν δεν έχετε. Δεν είπα αυτό, κύριε Παπαδημητρίου. Μη μου βάζετε. Κύριε Παπαδημητρίου, μη μου βάζετε λόγια που όταν δεν είπα. Δεν έχετε είπα μιλήσει, η κυβέρνηση του Καραμαλή ήταν κυβέρνηση του μεσαίου χώρου. Αυτή η κυβέρνηση είναι νεοφιλελεύθερη, είναι ακραία, είναι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων των πάντων. Δεν εκνευριζόμαστε, είναι νωρί. Δεν είμαι καθόλου εκνευριζόμενο. Βάζω τα πράγματα όπως είναι. Μου υποβάλλετε πράγματα τα οποία δεν είπα. Αφήστε τα παιχνίδια. Είμαι έμπειρος. Δεν κύριε είναι αυτά. Αφήστε τα, κύριε Παπαδημητρίου. Αφήστε τους υπαινιγμούς. Τι εσείς θέλετε να πάρω πίσω. Αυτά όλα τα οποία είπατε. Δεν είστε καραμαλικός. Εγώ συστιάνομαι τις τάμπες καραμαλικός, βενιζελικός, παπανδρεϊκός. Ωραία, τελειώστε. Βάλτε μία πάση. Τελεία και παύλα. Μία πάση. Να μας απαντήσει ένα ερώτημα. Πάμε ένα λεπτό. Όχι. Δεν θα μου πείτε εσείς τι είμαι. Εγώ είμαι ο Βαγγέλης Αντώναρος και έχω τις απόψεις μου. Επειδή το είπε ο Μπάμπης, με τον κύριο Καραμαλή πόσα χρόνια έχετε να μιλήσετε. Με τον κύριο Καραμαλή δεν θα σας πω πόσο καιρό έχω να μιλήσω. Έχω πολύ καιρό να μιλήσω. Έχει θέμα. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια. Έχω εγώ εντολή από τον κύριο Καραμαλή να κάνω κάτι. Με συγχωρείτε. Μία παρατήρηση να απαντήσετε. Μία παρατήρηση να απαντήσετε. Έχετε πλασαριστεί. Ποιος? Έχετε πλασαριστεί, με συγχωρείτε. Εσείς το κάνετε, δημοσιογράφοι. Μα δεν αφήνετε τον άλλο να μιλήσει. Καλά, και εσείς δεν αφήνετε τον άλλο να μιλήσει. Αυτά σας είπα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ δημοσιογράφοι είμαστε όλοι. Για να το πει όμως. Προσπαθώ να μιλήσω. Κύριε Παπαδημητρίου, μόνο μου. Κύριε Σαντώνα. Για να το πει, θα πει τι θέλει. Εγώ έχω πει 150.000 φορές. Να το πει, δεν το είπε ακόμα. 150.000 φορές, κύριε Παπαδημητρίου. Οτιδήποτε έχω πει. Μα μη φωνάζετε πριν. Οτιδήποτε έχω πει είναι δική μου άποψη. Εκφράζει μόνο εσάς. Εκφράζει μόνο εσά, είναι προσωπική σα θέση. Ένα λεπτό. Κύριε Παπαδημητρίου, να δούμε τι θα πει. Να μιλήσει ο Παπαδημητρίου, παιδιά. Να τελειώσω τη σκέψη μου. Έχετε πλασαριστεί. Παλαιτημένετε με τη λέξη. Έχετε πλασαριστεί. Θα πω τη γνώμη μου. Με έχουν πλασάρει.
Μπορείτε να το πείτε έτσι. Όχι, 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 καθόλου δεν σας έχει πλασάρει κανείς. Έχετε πλασαριστεί χρησιμοποιώντας το πρωί σε μια αργόσχολη κατάσταση στο Κολωνάκι. Γράφετε στο Twitter συνέχεια ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Παπαδημητρίου, με συγχωρείτε πολύ τώρα. Εάν με ρωτάτε αν έχω γίνει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, σας απαντώ όχι. Κύριε Αντώναρε, ένα λεπτό. Γιατί τόση φασαρία, γιατί σας κλωτσάει τόσο πολύ προεκλογικά η υποψηφιότητα του κυρίου Αντωνού. Επίσης ο ίδιος είπε ότι το διαγράψατε, δεν το θέλετε. Αλλά τι πειράζει, κάνει ό,τι θέλει. Αυτός που διαγράφεται, κάνει ό,τι θέλει. Με μεγάλη μου χαρά με διαγράφω. Θα σας εξηγήσω προσωπικά, δεν τον παρακολουθώ γιατί δεν προλαβαίνω. Ελάτε, πρέπει να κλείσουμε, ελάτε παιδιά. Δεν παρακολουθώ τον κύριο Αντώναρο σε αυτά, αλλά κάθισα τώρα και τα κοίταξα, μιας που θα βρισκόμασταν σήμερα. Νομίζω ότι πολύ σωστά σας απέδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον όρο Λούμπεν, διότι προσπαθείτε να πλασαριστείτε για κάτι που δεν είσαστε και αυτό ανταλλάξατε με τον Τσίπρα. Θα το δείτε μπροστά σας. Είναι αμοράλ τύπος. Θα το βρείτε. Εγώ λυπάμαι για σας. Εξακολουθείτε να είστε υβριστικός. Δεν ξέρω, όχι, εσείς προφανώς ανήκετε σε μια ψευδοελίτ, επειδή έχετε δουλέψει καθόλου πάρα πολύ για τις τράπεζες, κύριε Παπαδημητρίου. Και είναι γνωστά αυτά τα πράγματα, έτσι. Πόσο έχω δουλέψει για τις τράπεζες. Ο σύμβουλος έχετε δουλέψει. Τι κακό έχει αυτό. Λοιπόν, τίποτα, αλλά προφανώς. Προφανώς ανήκετε σε μια ψευδοελίτ που θέλετε να ανήκετε. Αυτό σας λέω. Αυτά ακριβώς. Ναι. Δεν ανήκω σε καμία ελίτ. Εγώ δεν είμαι Λούμπεν και δεν λυπάμαι που το λέω. Δεν αλλά για εσάς, για αυτά. Λυπάμαι πάρα πολύ για τους χαρακτηρισμούς. Το πρώτο πράγμα που κουρέλια να... έκανε τη Νέα Κοιτάξτε, Δημοκρατία δείτε, κουρελού. Την έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Πολιτική κουρελού. Και γι' αυτό φέρνει ο μαζικά. Η πολιτική δεν είναι Twitter. Θα μάθετε να ακούτε τους άλλους και θα σέβεστε τους αντιπάλους σας. Και αντίπαλός σας είναι αυτός και η κυρία που μας κοιτάζει Βεβαίως. Το πρωί και η βλέπει κυρία... έναν άνθρωπο. Εσείς δεν είστε στο Twitter. Ναι, αλλά λελογισμένα δεν βρίσκω τον κόσμο. Ποιος βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος ξεπουλάει οτιδήποτε θυμόταν για αυτόν, το ξεπουλάει για μια θέση την οποία δεν μπορούσατε να την πάρετε με τιμία, διότι βρήκατε μόνο 4.000 σταυρούς στο δρόμο. Άρα κάτι την είχατε πάρει για μένα. Την είχατε πάρει κατά σύμπτωση όταν ένας τίμιος άνθρωπος, ο Γιώργος Σουφλιάς, παραιτήθηκε και την πήρατε γιατί ήσασταν επιλαχών. Με συγχωρείτε, σας τίμησε ο Καραμαλής όταν χρειάστηκε να φύγει ο Ρουσόπουλος από τιμιότητα στάσης. Με συγχωρείτε. Ο άνθρωπος έρχεται με τις βαλίτσες του στην πολιτική. Και η βαλίτσα σας, κύριε Αντώναρε, είναι η ύβρις. Αν θέλετε να συνεχίσετε όπως και τώρα το κάνετε. Εσείς με βρίζετε ύβρις, συνέχεια. Εγώ σας βρίζω. Θα σας απαντήσει, κύριε Παπαδημητρίου. Κλείνουμε μια απάντηση, κύριε Αντώναρε. Είναι κρίμα. Έχετε να σας απαντήσει, κύριε σας είπα, μια ψευδοελίτ. Ποια ελίτ, ξέρετε τι εννοώ. Όχι, δεν καταλαβαίνω τίποτα, να το εξηγήσετε. Διότι εγώ δεν ένιωσα. Εγώ έχω δουλέψει 42 χρόνια. Σκληρά. Από το πρωί 7 μέχρι το βράδυ πολύ αργά. Λοιπόν, ξέρετε τη δουλειά του δημοσιογράφου. Κλείνουμε εδώ, κύριε Ελάτε. Η ελίτ δεν το καταλαβαίνω. Αυτό στο Κολωνάκι και στα παραφενάρια. Αυτά είναι γλώσσα Τσίπρα. Καλή επιτυχία και στους δύο. Καλημέρα σας, καλημέρα. Ανατολική Αττική. Νότιος. Ανατολική Αττική. Ανατολική Αττική και ο Σαντόναρος. Και ο Ανατολική Αττική με το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, φύγατε από τη Β' Αθηνών. Βεβαίως. Ανατολική Αττική, Παπαδημητρίου. Να ξέρετε ότι δεν υπάρχει εδώ και καιρό. Λοιπόν, καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα σας.